Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της ΕΡΤ. Είστε έτοιμοι για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι? Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Κέλλη Αραούζου, η κολυμβήτρια που δεν σταματάει πουθενά. Ελευθερία Παρασκευά, η ηθοποιός που το έχει και με τον αθλητισμό. Και ο ηθοποιός Οδυσσέας Σταμούλης, που λατρεύει την ταχύτητα. Από την άλλη πλευρά, Εβίνα Σταμάτη, ήρθε για να βάλει πολλά τρίποντα. Παύλος Κουρτίδης, ο ηθοποιός και χορογράφος που ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιριστής. Και ο Βαλάντης, που ήρθε για να πει το τραγούδι νίκης της ομάδας του. Ετοιμαστείτε, θα γίνει μεγάλο παιχνίδι. Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι. Δύο εξαιρετικές ομάδες θα διεκδικήσουν απόψε τη νίκη σε ένα παιχνίδι γνώσεων. Η αλήθεια όμως είναι ότι παίζουμε για καλό σκοπό και αυτό είναι που έχει σημασία. Όπως γνωρίζετε, 50.000 ευρώ θα διατεθούν σε ακριτικές περιοχές για την κάλυψη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών τους. Χαίρομαι που είστε μέρος αυτής της προσπάθειας. Και έχουμε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες απόψε. Θα σταθούμε σε όλους έναν-έναν αναλυτικά. Θα ξεκινήσω όμως από την Κέλλη. Κέλλη Αραούζου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Κολυμβήτρια, έχεις δοκιμαστεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Ξεκίνησες την κολύμβηση σε πισίνες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που σε κέρδισε είναι η κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ τηλεοπτικός χρόνος για να μιλήσω για τις διακρίσεις σου, που ως επιτοπλίστων είναι χρυσά και ασημένια μετάλλια, στα 5 και 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης. Σωστά. Ποιο από τα δύο είναι αυτό που σε εξτάρει περισσότερο και για ποιο λόγο επέλεξες να βγεις στα ανοιχτά νερά και όχι στην πισίνα? Κοίταξε, η αλήθεια είναι το ότι όταν έγινα 18, έπρεπε να επιλέξω ένα αγώνισμα. Τότε το 1500 που ήμουν να καλέσει στην πισίνα δεν υπήρχε στους Ολυμπιακούς, οπότε έπρεπε να πάω στην ανοιχτή θάλασσα. Και πήγα στα 10 χιλιόμετρα. Το αγαπημένο μου είναι το πεντάρι. Α, το αγαπημένο σου είναι το πεντάρι. Ναι, και έχω και τις διακρίσεις περισσότερες, η αλήθεια είναι. Τι αλλάζει όταν κολυμπάς σε ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή ποιο είναι το μεγαλύτερο απρόπτο που μπορεί να σου έχει συμβεί ενώ κολυμπάς? Κοίταξε, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Τώρα ας μην αναλύσουμε τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 10 χιλιόμετρα. Πες ένα, το πιο χαρακτηριστικό ή το πιο αστείο. Κοίταξε, το πιο. Όχι. Καρχαρίας ελπίζουμε όχι. Καρχαρίας ελπίζουμε όχι. Και για να σε βλέπουμε εδώ μαζί μας, Κέλλη, καρχαρίας, όχι. Μάλλον δεν είδες καρχαρία. Όχι, όχι. Το πιο απρόπτο είναι το ότι μπορεί να χτυπήσεις πολύ εύκολα με κάποιον δίπλα σου. Γιατί μέσα στο νερό με τον κυματισμό δεν έχεις πολύ καλή ορατότητα. Οπότε μπορεί να χτυπήσεις αρκετά επικίνδυνα. Έχεις συνηθίσει τα ατομικά αθλήματα. Σήμερα όμως ως αρχηγός θα πρέπει να συντονίσεις μια καλλιτεχνική ομάδα. Σήμερα είμαστε ομάδα. Και χαίρομαι που μου έχετε έρθει με άσπρα. Ελευθερία, είσαι λίγο το μαύρο πρόβα της ομάδας. Ελπίζω μόνο στα χρώματα. Μόνο. Έχει ενσωματωθεί ήδη. Θα επανέλθω σε εσάς, παιδιά, στη συνέχεια. Και θα πάω στην Εβίνα. Εβίνα, μεγάλη μας χαρά να σε φιλοξενούμε. Καλησπέρα. Διεθνής με την εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών. Τεράστια πορεία. Ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία 5 χρόνια όμως τιμάς τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και θέλω να σταθώ στα 5 double και στις 137 σερί νίκες. Είναι αδιανόητο νούμερο. Ναι, έτσι είναι. Πώς είναι όταν σημειώνεις ένα τόσο μεγάλο σερί? Εντάξει, δηλαδή, είναι... βαραίνεις περισσότερο από το άγχος και την πίεση να το διατηρήσεις ή έχεις την ψυχολογία ότι τους έχω κερδίσει όλους? Θέλει διαχείριση, σίγουρα. Ανεβαίνει ο πήχης. Τον ανεβάζεις εσύ ο ίδιος. Οπότε, από τη στιγμή που μπαίνεις στη διαδικασία να πρωταγωνιστείς με τέτοιο τρόπο, καθημερινά προπονείσαι εσύ και τα όρια σου. Δηλαδή, ο αντίπαλός σου είναι ο εαυτός σου. Αλλά είναι κομμάτι διαχείρισης κι αυτό. Ξέρω ότι έχεις φοβερό περιφερειακό σουτ, έτσι λένε οι φήμες. Ότι τα χλατσώνεις και θέλω να μου πεις αν έπρεπε να παραλληλήσεις το στυλ σου με το στυλ ενός άντρα αθλητή, ο σουτέρ. Αυτό που... θα έπρεπε να ρωτήσεις τον προπονητή μου και εμένα. Δεν έχεις έτσι κάποιον που ενδεχομένως να θαυμάζει εσύ? Εντάξει, είναι λίγο ηρωσιλία να συγκρίνω το δικό μου σουτ με κάποιο ενός άντρα. Τα στατιστικά άλλα λένε. Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα μπορούσα να με παρουσιάσουν με το σπανούλι, μόνο και μόνο επειδή πιστεύω ότι έχω την αυτοπεποίθηση του σπανούλι. Αν όχι τόσο την τεχνική και τα ποσοστά, αλλά την αυτοπεποίθηση την έχω. Ενδιαφέρον παραλληλισμός, η αλήθεια είναι. Παύλος και Βαλάντη σήμερα στο πλευρό έτσι σου.
καλλιτεχνική ομάδα και εσύ, αλλά δεν σε φοβόμαστε μετά από 137 νίκες. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Θα επανέλθω και σε εσάς, παιδιά, στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, ας παίξουμε. Στον πρώτο γύρο, 12 αριθμημένα τετράγωνα κρύβουν από πίσω τη φωτογραφία ενός πολύ γνωστού αθλητή. Έχετε η κάθε ομάδα ένα λεπτό στη διάθεσή σας, προκειμένου να αναγνωρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερους. Κέλλη, θα ξεκινήσουμε με τη δική σου ομάδα και ο χρόνος μετράει από τώρα. Διαμάντη. Σωστό. Σίρεν. Σωστό. Ηλιάσοβα. Σωστό. Κακλαμανάκης. Σωστό. Ντέμις Νικολαίδη. Σωστό, 5 στα 5. Νεϊμάρ. Σωστό και αυτό. Μελισανίδης. Σωστό. Μπολ. Μπολ. Σωστό. Επόμενο. Τσικαρίτο. Σωστό. Τσιτσαρίτο. Τσιτσαρίτο. Στεφανίδη. Σωστό. Έλα και τάλλο. Κασίγιας. Σωστό. Παιδιά, 11 σωστές απαντήσεις. Όποιος περνάει τα 10, με υποχρεώνει βάση κανονισμού παιχνιδιού να σπάσω το μολύβι μου προς τιμήν του. Σπάει δύσκολα. Δυσκολεύτηκες λίγο. Ελπίζω να μην είναι ατυχές στο γούρι. Συγχαρητήρια. Πρέπει να πάρω αυτό το άλλο. Αυτό που δεν βρήκαμε, τι, ποιο είναι. Θα τα δούμε τώρα, Οδυσσέα. Πάμε να δούμε παρέα ποιους δεν βρήκατε. Στο νούμερο 9 δεν βρήκατε τον διεθνή Τούρκο μπασκετμπολίστα, τον Φουρκμάν Κορκμάζ. Δεν τον ήξερα. Και αυτό είναι το μόνο που δεν βρήκατε. Προετοιμάστηκα εγώ να πω πολλά. Είχα ξεχάσει ότι έχετε 11 πόντους. Παιδιά, φοβερό ξεκίνημα. Ευχαριστούμε. Μ' αρέσει πολύ ο Οδυσσέας ως παίκτης, γιατί είναι έτσι σαν παλαιακός που μπαίνει σε πρακτορείο προπόνηση να παίξει. Φοράει τα γυαλιά, σκύβει χαμηλά να δει το τέτοιο. Οδυσσέα, είσαι μεγάλος γνώστης, να ξέρεις. Ναι, μέχρι εκεί ναι. Ευήνα, ψηλά ο πύχης. Πολύ ψηλά, πολύ καλή. Για να δούμε πολύ αν θα γίνει. Αχώθηκα ήδη. Το 138 ή αν θα συνεχίσει το σερί τον. Ελπίζω για το πρώτο. Για μην ακούτε από εδώ, δεν παίρνω θέση. Έτοιμη. Ας ξεκινήσει ο χρόνος. Επόμενο. Παπαλουκάς. Φυσικά. Έλψ. Σωστό. Μαρτσιλιώνης. Σωστό. Ζαγοράκι. Σωστό. Μιλούσου. Σωστό. Ρολαντίνιο. Σωστό. Επόμενο. 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 Ξανθού. Σωστό. Πρέλεβιτς. Ο Πάσπαλια. Ζάρκο Πάσπαλη, σωστό. Το δέχομαι, ήταν το τελευταίο στην εκπνοή. Συγχαρητήρια, 8 σωστές απαντήσεις, 8 πόντι. Δυνατό ξεκίνημα και από εσάς, παιδιά. Πάμε να δούμε ποιους δεν βρήκατε. Στο νούμερο 1 είναι ο διεθνής Ισπανός επιθετικός, ο Αλβάρο Μωράτα. Έχει περάσει από Γιουβέντους, Τσέλσι, Αθλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης. Στο νούμερο 8, ο Ρώσος μπασκετμπολίστας και κάτοχος Ευρωλίγκας το 2016, ο Βιτάλι Φριτζόν. Στο νούμερο 9, που με παραξένεψε, είναι ο Σπύρος Γιαννιώτης. Τεράστιος κολυμβητής Έλληνας. Και στο νούμερο 10, ο Ολλανδός τερματοφύλακας, Tim Krul. Καλό ξεκίνημα. Καλά τα πήγαμε και στα μπασκετικά και στα μη μπασκετικά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε. Στο τέλος του πρώτου γύρου, προβάδισμα για την ομάδα της Κέλλης με 11-8. Έχει φάσεις στο μεγάλο παιχνίδι, σημαίνει ότι έχει 6 φάσεις, 6 αθλητικά στιγμιότυπα που πρέπει να δείτε και να αναγνωρίσετε τους πρωταγωνιστές. Υπάρχει όμως κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το γύρο. Κάθε σωστή απάντηση, κάθε αθλητής που βρίσκεται, είναι ένας πόντος. Αν όμως κάνετε λάθος έστω και έναν, χάνετε τους πόντους που θα μαζέψετε σε αυτό το γύρο. Προσεκτικά λοιπόν, Κέλλη, ξεκινάμε και πάλι από εσάς. Πάμε να δούμε το βίντεο. We'll be right back.
Έχετε λίγο χρόνο να το συζητήσετε. Πατουλίδη. Όχι. Ωραία. Η τελευταία πατουλίδη δεν ήταν. Νομίζω ναι και η. Να ήταν Τσεμιλέγκα. Τσεμιλέγκα. Ωραία. Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, ένας ήταν ο Κολοβός ποδοσφαιριστής. Σε μένα. Κέλλη θα πρέπει να μας πει. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Κολοβό. Και τον Νάιτζελ Μάνσελ, ο Φόρμουλα 1 αυτούς γνώρισα. Ναι. Εσύ. Τσεμιλέγκα. Και η τελευταία είναι Πατουλίδη. Ναι. Κέλλη, ακούω. Θα πάμε για 4. Για 4. Ωραία. Τους θες με σειρά? Όχι, με σειρά βεβαιότητας, υπενθυμίζω. Ωραία. Λοιπόν, Πατουλίδου. Με σειρά βεβαιότητας είπα, δεν είναι η Βούλα Πατουλίδου. Ωραία. Που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να μαζέψετε κανένα πόντο σε αυτό το γύρο. Αλήθεια λες? Ναι. Μπορούμε να το ξαναπάμε. Πού το χάσαμε, η Πατουλίδου, πώς σας είπε. Εγώ νομίζω ότι η τελευταία. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν η Πατουλίδου, για κάποιο λόγο. Η Πατουλίδου αρχικά έτρεχε μία δεκαετία περίπου πριν από την αθλήτρια που είδαμε. Αλήθεια. Και έτρεχε σε άλλο άθλημα, θα πάμε να δούμε το βίντεο. Έδειξε τι άθλημα ήταν. Έδειξε τι άθλημα ήταν. Ήταν Βάδιν. Ήταν Βάδιν. Πάμε να το δούμε. Θα βγάλω τα γυαλιά. Μα την ίδια τη φιλοσύνη έχουμε, μάλλον το ίδιο γκαβμάρα. Στο νούμερο 1 είναι ο Δανός δρομέας μεσαίων αποστάσεων, ο Χέντρικ Ιγκεμπρίγκτσε. Χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό του Ελσίνκι. Πολύ σωστά είπε ο Οδυσσέας ότι είναι ο Οδυσσέας ο Δημήτρης Κολοβός, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, που δυστυχώς δεν μπορείτε να πάρετε πόντο, το είχατε βρει αυτό. Στο νούμερο 3 είναι ο Ουκρανός Άλτης, ο Μπόνταν Μπονταρέγκο. Τρίτη καλύτερη επίθεση όλων των εποχών με 2,42. Φοβερός αθλητής και αυτός. Στο 4 είναι ο διεθνής μπασκετμπολίστας, ο Βασίλης Τολιόπουλος, στιγμιότυπο με τη φανέλα του Άρη. Γνωστός για τους πανηγυρισμούς του. Στο νούμερο 5, ο το Μάνσελ. Βρήκε και αυτό ο Οδυσσέας, είναι ο Νάιτζελ Μάνσελ, ο Βρετανός πρώην πιλότος Φόρμουλα 1, νικητής του Παγκοσμίου το 1992. Και στο 6, το χρυσό μετάλλιο στο Βάδι το 2004 για Θανασία Τσουμελέκα. Οπότε είναι μια καλή στιγμή να ρωτήσω από πού και σπού σας ήρθε η Βούλα Πατουλίδου. Δεν την είδαμε καν. Δεν ξέρω, κι εγώ την ίδια εντύπωση είχα. Λοιπόν, εγώ στο τελευταίο νόμιζα ότι ήταν 2 αθλήτριες. Κι εγώ. Νόμιζα ότι ήταν μία στο Βάθιν και μετά μία που ανέβηκε στο βάθρο. Δεν κατάλαβα ότι ήταν 2. Η ίδια ήταν που ανέβηκε στο βάθρο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν 2 διαφορετικά. Θα τα βγάλω. Είχα ακριβώς την ίδια εντύπωση. Πολύ κρίμα. Η απάντηση είναι ότι έχει μπει στο συλλογικό DNA της Ελλάδος η Βούλα και έτσι. Σωστό, Οδυσσέα. Αυτό. Και λειτουργεί υποσυνείδητα. Μάλλον αυτό. Το κρατάω ως αφήγηση, τιμάει και τη Βούλα νομίζω, να την αναγνωρίζετε είτε τη βλέπουμε είτε όχι. Ακριβώς. Δεν πειράζει. Κρίμα, Οδυσσέα, γιατί βρήκες 2 αρκετά δύσκολα κομμάτια. Τώρα όμως στεναχωρήθηκα. Δεν πειράζει, Κέλλη, γιατί έχει πολύ δρόμο το μεγάλο. Μπορεί παιχνίδι. Να αλλάξει αρχηγό το παιχνίδι. Όχι. Δεν είναι αυτό. Εδώ είναι σαν μια κούρσα 10 χιλιόμετρων στην ανοιχτή θάλασσα. Εντάξει, θα μιλήσουμε στο τέλος. Εβίνα. Έχετε τη δυνατότητα ενδεχομένως να περάσετε και μπροστά. Είδατε τι λάθος έκαναν τα παιδιά. Ναι, πρέπει να είστε προσεκτικοί. Έτσι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Συζητήστε το, καταλήξτε. Για να δούμε τι έχουμε. Ναι, την έχουμε. Σίγουρα αυτό. Σίγουρα έχει. Οκ. Με την ΑΕΤ. Αυτά τα δύο είναι σίγουρα τώρα για τα άλλα. Οκ. Μόνο αυτό να γνωρίζω τον Ανωμά. Αυτά έχουμε. Τίποτα άλλο. Ωραία. Ακούω, Εβίνα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι. Θα πάμε στα 3. Ωραία. Στα 3, λοιπόν. Με σειρά βεβαιότητας. Λοιπόν.
Μανολάς. Ο Στέλιος Μανολάς, σωστό. Ναι. Ένας πόντος, συγχαρητήρια. Μπράβο, Παύλο. Μιρέλα Μανιάνη. Είναι η Μιρέλα Μανιάνη, δύο πόντοι. Και ο Κλαβέρ. Ο Κλαβέρ, συγχαρητήρια. Ναι. Βίκτορ Κλαβέρ, τρεις πόντοι. Ναι. Επιβεβαιώνεις ότι έχεις καλό περιφερειακό σουτ. Τριποντάκι, θα συνεχίσετε. Θα μείνουμε στα τρία. Θα μείνετε στα τρία. Ναι, 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 αυτά τα τρία. Πάμε να δούμε ποιους δεν βρήκατε. Το νούμερο 1 είναι η Μαρία Παγκάλου, η Θεσσαλονικιά πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής. Δύο ασημένια στο Ευρωπαϊκό του 1997. Στο νούμερο 2 είναι ο Καναδός βολεϊμπολίστας που έχει παίξει στην Ελλάδα, ο Γκάβιν Σμιτ. Στο νούμερο 3 είναι ο Τρέιβον Μπρόμελ, ο Αμερικανός σπρίντερ, χάλκινο στα 100 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πεκίνου το 2015. Στο 4 πολύ σωστά, η πρώην αθλήτρια του ακοντισμού, η Μιρέλα Μανιάνη, ασημένιο στο Σίδνεϊ και χάλκινο στην Αθήνα. Στο 5 είναι ο Βίκτορ Κλαβέρ, ο διεθνής Ισπανός μπασκετμπολίστας, το βρήκατε και αυτό. Και στο νούμερο 6 ο Στέλιος Μανολάς, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ από το 79 μέχρι το 1998, παρακαλώ. Έχουμε μία τέλεια, μία ιδανική, μία υπέροχη ισοπαλία. 11-11. Είμαι η Στεφανία. Μόνο σε εσένα θα το πω. Last Dance στο Netflix. Eurovision Open Up. Δείτε και ακούστε για πρώτη φορά το τραγούδι της Ελλάδας για τη Eurovision. Τετάρτη στις 5 το απόγευμα, αποκλειστικά στο Netflix. Στην Odibet γράφουμε ιστορία και στα διεθνή βραβεία. Είμαστε υπερήφανοι για την τεχνολογία μας και τη δημιουργία του καλύτερου προϊόντος διεθνώς σύμφωνα με τα EGR Awards και για τη διάκρισή μας ως η καλύτερη στοιχηματική από κινητό και app διεθνώς στα SBC Awards. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία συνεχίζει το αφιέρωμα για την επέτειο της Παλιγενεσίας και παρουσιάζει «Τούρκικες Σφαγές», ένα βιβλίο για τις σφαγές σε βάρος των Ελλήνων αλλά και τα ελληνικά ολοκαυτώματα που έγιναν με ηρωισμό και πρέπει να θυμόμαστε με δόξα. Αυτή την Κυριακή μόνο με τη Δημοκρατία. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Σε αυτό το γύρο οι αρχηγοί δεν παίζουν, Κέλλη δεν μπαίνει στο νερό, Εβίνα δεν μπαίνει στο γήπεδο. Σας εκπροσωπούν οι συμπαίκτες σας και μένει να δούμε αν θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους. Εντός έδρας, μία ερώτηση σχετική με το άθλημα που παρακολουθείτε ή το άθλημα που παίζετε, απαντάτε σωστά και κερδίζετε ένα πόντο. Εκτός έδρας όμως, για όποιον ρισκάρει, η ερώτηση θα είναι για κάποιο άλλο άθλημα και πρημοδοτείτε με δύο πόντους, σε περίπτωση που είστε σωστοί. Ελευθερία. Δεν σε κοιτάω τυχαία γιατί ξεκινάω από εσένα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ηθοποιός, τεράστια θεατρική πορεία δίπλα σε πολύ καταξιωμένους δημιουργούς, Λάκης Λαζόπουλος, Μιμή Ντενίση, αναφέρω ενδεικτικά, Αντώνης Μιδάρος, Τάκης Ζαχαράτος. Δεν έχεις περάσει από τηλεόραση, σωστά? Όχι, δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει, δεν το επεδίωξες. Η αλήθεια είναι ότι αγαπάω πάρα πολύ το θέατρο. Δεν έχει τύχει. Είναι πιο σωστό να πω ότι δεν έχει τύχει. Ισχύει ότι η μητέρα σου, όταν ήσουν μικρή, δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός και πήγαινε στη σχολή κρυφά? Ναι, το είναι και λίγο καιρό, ναι. Το έκανα κρυφά, τελείως. Εντάξει, δεν νομίζω να έχει παράπονο, σου βγήκε. Με το που με είδε την πρώτη χρονιά να παίζω στο τέλος της χρονιάς που κάναμε μια παράσταση για το τέλος της χρονιάς, μετά έγινε, νομίζω, η μεγαλύτερη μου φαν, το πιο μεγάλο μου στήριγμα και την αγαπώ πολύ γι' αυτό. Και γενικά χαίρομαι που την κάνω υπερήφανη, οπότε... Σημαντικό αυτό που λες. Ναι. Μένει να δούμε αν θα κάνεις και την Κέλλη περήφανη ως αρχηγό, γιατί ξέρω ότι αγαπάς τη γυμναστική και τα μαθήματα χορού. Ναι. Σου αρέσει να παρακολουθείς βόλεϊ και τένις, βέβαια. Ναι. Αν επιλέξεις εντός έδρας, η ερώτηση θα αφορά κάτι από αυτά τα δύο. Εκτός έδρας, κάτι άλλο. Εντός είπες ότι είναι μία. Εντός έδρας είναι ένας πόντος, αν απαντήσεις σωστά. Ωραία, θα πω εκτός. Εκτός. Λοιπόν, θα ρισκάρεις και θέλω να μου πεις ποιος παίκτης της Everton είχε ξεχάσει να φορέσει τη μία κάλτσα του την ώρα που θα γινόταν αλλαγή. Και έτρεξε πίσω στα αποδυτήρια
προκαλώντας τον εκνευρισμό του προπονητή του, του Κάρλος Αντσελότη. Εντός. Αρχικά έχεις καταλάβει το άθλημα, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Για πες μου, σε παρακαλώ, τι είναι. Παίκτης της Everton, ναι, και προπονητής ο Αντσελότη. Ποδόσφαιρο είναι. Ωραία. Α, καλά είμαστε. Καλώς ήρθες στο μεγάλο παιχνίδι, Ελευθερία. Καλώς σας βρήκα. Δεύτερη φορά. Ρίσκαρε λέγοντας ποιους ποδοσφαιριστές ξέρεις. Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ. Θα το δεχτώ, γιατί τουλάχιστον είναι ποδοσφαιριστής. Ναι. Πάμε να δούμε αν είναι ο Νεϊμάρ. Δεν τον ήξερα τον κύριο. Δεν έχει περάσει από την Everton ο Νεϊμάρ, δεν πειράζει όμως. Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ ήτανε. Ναι, δεν παρακολουθώ καθόλου ποδόσφαιρο, από ό,τι καταλάβατε. Τώρα το ξέρεις, αυτό είναι που έχει σημασία. Ναι, όντως. Αν ξαναβρεθεί σε κάποιο άλλο αθλητικό τηλεπαιχνίδι και πέσει η ίδια ερώτηση, θα το ξέρω. Τώρα θα ξέρω σίγουρα την απαντήσω. Τέλεια. Και πάμε στον Παύλο. Παύλο, καλώς μας ήρθες και εσύ. Καλώς σας βρήκα. Ηθοποιός, χορογράφος, τεράστια πορεία θεατρικά. Βέβαια, μαζικά σε γνωρίσαμε όχι με πολύ καλές περγαμηνές στις Άγριες Μέλισσες. Έκανες τον κακό, σωστά. Θα με κατατρέχει για πάντα. Θα σε κατατρέχει. Και πώς είναι μια χαρά παιδί. Μια χαρά παιδί το έχει, γλυκύτατος. Με χιούμορ πολύ. Εντάξει, έπρεπε να σαρκώσουμε αυτόν τον ρόλο. Πιο ενδιαφέρον δεν είναι να παίζεις κάτι τόσο κόντρα. Δεν είναι θέμα κόντρα, δεν υπάρχει κόντρα. Είναι αυτό που θα σου δώσουν. Απλά το βάζεις μέσα στο σύστημά σου και προχωράς με αυτό. Ξέρω ότι ήθελες να γίνεις ποδοσφαιριστής μικρότερος. Αλήθεια είναι. Ναι, είναι αλήθεια. Μάλιστα επιθετικός. Σκοντάκι. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, είμαι αριστεροπόδαρος και ο πατέρας μου, νομίζω, μου έλεγε συνέχεια ότι πρέπει να παίξω αριστερό, εξτρέμ και τα λοιπά, και πήγα σε ομάδα για αρκετά χρόνια. Αλλά παγκίτης έμαθα. Οι κακές γλώσσες λέγανε. Αλλά ήμουν συνέχεια στον πάγκο. Σε έφαγε ο μαύρος πάγκος που λένε. Ναι, κανονικά. Οπότε μέχρι εκεί ήταν. Λοιπόν, ξέρω ότι κάνεις και βλέπεις πυγμαχία. Ναι. Άρα εντός έδρας ή πυγμαχική ερώτηση ή μπασκετική, που η αλήθεια είναι ότι σ' αρέσει να παρακολουθείς. Εντός. Εντός. Θα πάω safe. Ωραία. Πας safe, μπασκετική ερώτηση. Στη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα του Προμηθέα Πάτρας με την Ολύμπια Λουμπλιάνα για το Basket Champions League του 2018-19, η ελληνική ομάδα δεν ξεκίνησε καλά, με αποτέλεσμα να ακολουθεί στο σκορ τους γηπεδούχους. Ο Μάκης Γιατράς παίρνει time out για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Στη διάρκεια αυτού του time out είπε μία ατάκα που έγινε viral. Ξεκίνησε με το control the rhythm και συνέχισε με κάτι ελληνικό. Κολοκύθια τούμπανα. Κολοκύθια τούμπανα, λέει λοιπόν ο Παύλος, για να δούμε. Παύλο, πολύ σωστά. Κερδίζει ένα πόντο. Θα ήθελα πάρα πολύ για ένα δευτερόλεπτο να είμαι στο μυαλό του Αμερικανού με τα ράστα. Όταν άκουσε το control the rhythm, κολοκύθια τούμπανα. Τι παίζει να ένιωσε. Τίποτα. Φοβερό. Ναι, μάλλον τίποτα. Και Οδυσσέα, με αυτή τη στοϊκή απάντηση μου δίνεις αφορμή να έρθω σε σένα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται συστάσεις για το κοινό. 80 θεατρική ρόλη. Τεράστια παρουσία και σε σύριαλ, στα πιο πετυχημένα κιόλας. Δύο ξένοι, ζωή της άλλης, απαγορευμένη αγάπη. Πολλά. Θέλω να μου πεις, αυτά τα 36 χρόνια που βρίσκεσαι στο θεατρικό σανίδι, πώς έχεις βιώσει την αλλαγή του χώρου. Πώς είναι τα πράγματα για έναν ηθοποιό σήμερα. Για να απαντήσω με χιούμορ, θα πω ότι νομίζω ότι όπως ήρθαν τα πράγματα γενικώς και με τις πανδημίες κτλ. Θα πρέπει σαν σωματείο, μια και εξαφανίστηκε ο κάδο του ηθοποιού, δηλαδή δεν υπάρχει το επάγγελμα στην ουσία. Κολοκύθια τούμπανα. Να ζητήσουμε να παίρνουμε σύνταξη. Ξέρω εγώ, να βάλουμε ένα αριθμό ενσύμων, ας πούμε, εύλογο. Και να πούμε να πάρουν όλοι σύνταξη και τέρμα αυτό το επάγγελμα. Στο εύχομαι, Οδυσσέα, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Πάμε σε πιο χαρούμενα λιμέρια. Παιδί της Αλάνας, μπάσκετ, ναι, ποδόσφαιρο και υποστηρικτής του Παναθηναϊκού. Μέχρι το 10, δηλαδή από τότε δεν ξαναπήραμε πρωτάθλημα, από ό,τι σταμάτησα κι εγώ, λέω άστο. Κάνω τον αντικειμενικό τώρα, τον ουδέτερο, κατάλαβε. Τον κάνεις ή είσαι. Γιατί λένε ότι. Γυναίκα αλλάζει, θρησκεία αλλάζει, ομάδα δεν αλλάζει. Δεν έχω αλλάξει ομάδα. Απλά σταμάτησες να πιστεύεις. Δεν ξέρω. Ποιος τι παίζαμε. Πάλι χάσαμε. Δεν ξέρω. Μην με ρωτάτε. Εγώ
Μόνο θέατρο. Ναι, κακή περίοδος να είσαι Παναθηναϊκός. Έχουμε και ένα παιδί στις κάμερες που αν το δεις είναι μόνο μαθλημένος. Λοιπόν, πού είσαι, αδερφέ μου, πού είσαι. Θα εμφανιστεί, μην ανησυχείς. Αν επιλέξεις εντός, η ερώτηση είναι η μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Εκτός έδρας, κάτι άλλο. Κοίτα, αν μου υποσχεθείς ότι στο εκτός δεν θα μου βάλεις curling okay. ή κάτι τέτοιο, θα πω εκτός. Ωραία, εκτός λες, το υπόσχομαι. Λοιπόν, Οδυσσέ, ερώτηση για curling. Όχι. Πλάκα κάνουμε. Στα λιμέρια σου, γιατί είναι μηχανοκίνητο, ξέρω τις ελάτρες μοτοσυκλέτας, ποιος οδηγός της Renault έφτιαχνε τον καθρέφτη την ώρα που οδηγούσε με 300 χιλιόμετρα την ώρα στο Grand Prix της Ρωσίας το 2018 και για να σε βοηθήσω δεν ήταν Έλληνας. Καλό. Της Ρενό. Αν μου πεις τους οδηγούς της Ρενό να έχω μια multiple choice. Εκείνη την περίοδο το μόνο που θα σου πω τις εθνικότητες ήταν ένας Γερμανός και ένας Αυστραλός. Α, Γερμανός, μάλιστα. Νίκο Ρόσμπερκ. Όχι, ε. Δεν ξέρω. Φέτελ. Ο Φέτελες. Ναι. Για να δούμε, είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Αυστραλός, πέσαμε. Είναι ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Το είδαμε. Το γελαστό παιδί της Φόρμουλα 1. Δεν πειράζει, τώρα το ξέρουμε. Βαλάντι. Παρακαλώ. Το είπα λίγο επιθετικά. Βαλάντι, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Νομίζω δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις ούτε στην περίπτωσή σου. Από το 1997 στο τραγούδι. Οπότε, τώρα δεν θέλω να μπω σε ηλικίες, γιατί ξέρεις, ηλικιακά έχω προλάβει την περίοδο που σε όλα τα παιδικά πάρτι στο δημοτικό. Φτιαχνόμασταν με τα τραγούδια σου. Ό,τι σημαίνει αυτό για παιδιά δημοτικού. Ναι. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Πάμε λίγο στα πιο αθλητικά. Ξέρω ότι τρέχεις. Ναι, τρέχω όποτε μπορώ. Βέβαια, μικρούς μαραθώνιους. Έχεις συμμετάσχει σε πεντάρια. Ναι, πεντάρια και ανώμαλο τεσσάρι. Θα δοκιμάσεις κάποιο μεγαλύτερο αγώνα στο μέλλον, κλασικό μαραθώνιο ίσως, που είναι φοβερός αγώνα. Για το κλασικό μαραθώνιο, όχι, δεν νομίζω. Θέλει αρκετή προπόνηση. Και μπορεί να περιμένουν και 5-6 ώρες μέχρι να φτάσουν να τελειώσει ο αγώνας. Οπότε δεν θα τους καθυστερήσω. Ξέρω ότι βλέπεις ποδόσφαιρο και τέννις. Οπότε ναι. Εντός έδρας. Και παίζω και. Παίζεις ακριβώς. Θα είναι γι' αυτό. Και θα ήθελα να ζητήσω από την παραγωγή μια χάρη ότι στη δική σου περίπτωση να μην απαντήσεις. Αν θέλεις να μου γράψεις την απάντηση σε ένα χαρτάκι. Να μου την πει σε κανένα σανσέρ. Είναι καλύτερο για μένα. Ή εντάξει, τώρα είναι δύσκολο αυτό. Να μου την έλεγε σε κανένα σινεμά αν με βρίσκες. Αλλά κακή περίοδο για σινεμά. Ακριβώς. Οπότε, μάλλον θα πρέπει να απαντήσεις απλώς εντός ή εκτός έδρας. Τι θέλετε, θα ρωτήσω εσάς. Θέλετε εκτός. Εκτός. Πού λεπίδεσαι. Εκτός. Εντάξει, σας παίρνει να ρισκάρετε έτσι κι αλλιώς, βάσει σκορ. Θέλω να μου πεις, Βαλάντι, καλλιτεχνική ερώτηση. Ποιος είναι ο ερμηνευτής του σε ένα χαρτάκι, έγραψα. Λάθος κάρτα, συγγνώμη. Είναι από την επόμενη ομάδα. Θέλω να μου πεις. Δεν το ήξερα, ευτυχώς που πήγε. Στη βική ερώτηση, εκτός από το ότι πάτησε άθελά της την Αμερικανίδα Μέρι Ντέκερ και την έθεσε εκτός αγώνα, τι άλλο θυμάσαι από τη συμμετοχή της Βρετανίδας Ζόλα Μπαντ στον τελικό των 3.000 μέτρων των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984. Αυτό το λίγο θυμάμαι γιατί ήταν πολύ viral. Προσπάθησα να κρύψω τις ηλικίες και τις χρονιές. Αλλά εδώ με εξέθεσαν με τους Ολυμπιακούς το 1984. Και είμαι 45. Α, εντάξει, το λέμε. Συνέχισε εξυπόλυτη. Απόλυτα σίγουρο. Σε βλέπω, για να δούμε. Φοβερό στιγμιότυπο και δύο πόντι Βαλάντι στην ομάδα σου. Φοβερό πραγματικά. Διευρύνεται κι άλλο το σκορ, γιατί στο τέλος αυτού του γύρου Εβίνα 14, Κέλλη 11. Η ώρα των αρχηγών έφτασε. Παίζεται αποκλειστικά η μία απέναντι στην άλλη. Γυναικεία υπόθεση, θα δείτε απέναντί σας 9 φωτογραφίες. Εγώ θα σας δώσω 4 στοιχεία. Και θα πρέπει να βρείτε αυτό που ψάχνουμε. Είτε είναι αθλητής, είτε είναι άθλημα, είτε χώρα, είτε οτιδήποτε άλλο. Εάν κάποια από εσάς δώσει λανθασμένη απάντηση, η άλλη αρχηγός έχει δικαίωμα να απαντήσει. 4 κοινές ερωτήσεις,
ένας πόντος κάθε σωστή απάντηση. Και ξεκινάμε. Σας πάω σε κόρτ του τένις και θα δούμε 9 τουρνουά τένις. Το τουρνουά που ψάχνουμε δεν επιτρέπει τη συμμετοχή εθνικών ομάδων. Παίζεται σε χωμάτινη επιφάνεια, ενώ ανήκει στην κατηγορία των Grand Slams. Κέλλη. Ρολάν Γκαρός. Ρολάν Γκαρός λες και είσαι σωστή, Κέλλη. Συγχαρητήρια. Είναι το Ρολάν Γκαρός. Ένας πόντος πηγαίνει στην ομάδα σου. Και για να το κάνουμε ενδιαφέρον, πάμε στα λιμέρια της Εβίνας. Εννέα μπασκετμπολίστες. Πολύ γνωστοί όλοι τους. NBAers. Ο αθλητής που ψάχνουμε έχει πάρει χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Έχει αγωνιστεί μόνο σε μία ομάδα σε όλη του την καριέρα στο NBA, ενώ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Los Angeles Lakers. Εβίνα. Λοιπόν, θα πω τον West. Τον Jerry West λες, δεν χρειάστηκες καν το τελευταίο στοιχείο ότι εδώ και χρόνια είναι το λόγο του NBA και είναι ο Jerry West. Συγχαρητήρια, Εβίνα. Εξαιρετική. Πάμε να δούμε τώρα 9 ομάδες μπάσκετ. Η ομάδα που ψάχνουμε έχει κερδίσει την Ευρωλίγκα στο παρελθόν. Έχει αγωνιστεί εκεί ο Σοφοκλής Χορτσιανίτης. Εβίνα. Μακάμπι. Η Μακάμπι λες, η Μακάμπι Τελαβίβ και είσαι σωστή, Εβίνα. Συγχαρητήρια. Αν μη τι άλλο με τον μπάσκετ θα πας καλά και έξω από το γήπεδο από ό,τι φαίνεται. Είναι τυχερή, αλήθεια είναι. Και ας αλλάξουμε λίγο τοπίο. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε, Κέλλη. Πάμε να δούμε 9 ποδοσφαιριστές. Ο αθλητής που ψάχνουμε έχει αγωνιστεί με την εθνική του ομάδα στο κύπελο Εθνών Αφρικής. Ενώ έχει αγωνιστεί στην Αγγλία με τη φανέλα της Τσέλσι. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος της Λιβερίας, παρακαλώ. Και είναι ο μόνος Αφρικανός παίκτης στην ιστορία που έχει κερδίσει χρυσή μπάλα. Εβίνα. Το ξέρεις ή πας για εντελώς την τύχη. Πάω καθαρά διαισθητικά. Ωραία. Νομίζω Ντρογκμπά. Ο Ντρογκμπά λες, δεν έχει σχέση με τη Λιβερία ο Ντρογκμπά. Δυστυχώς είναι λάθος. Κέλλη, πατάς τον μπάζερ και μου απαντάς. Ουεά. Ο Τζόρτζ Ουεά λες και είσαι απόλυτα σωστή, Κέλλη. Συγχαρητήρια. Ένας πόντος στην ομάδα σου. Το τέλος του γύρου των αρχηγών, λοιπόν, μας βρίσκει με το σκορ Εβίνα 16, Κέλλη 13. Σε αυτό το γύρο έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για κάθε ομάδα με μια φάση που δεν ολοκληρώνεται. Θα το δείτε και θα το συζητήσετε και οι αρχηγοί θα πρέπει να μου πείτε τι πιστεύετε ότι γίνεται στη συνέχεια. Κέλλη. Μάλιστα. Ετοιμή. Ναι. Πήρες λίγο ψυχολογία με τον Ουέα. Πήρα. Οπότε πάμε να δούμε αν θα συνεχιστεί. Ας δούμε το βίντεο. Λοιπόν, θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Είναι πολύ viral στιγμιότυπο, πολύ γνωστό. Από το Open του Λονδίνου το 2017. Ο Roger Federer αντιμετωπίζει στον τελικό τον Jack Sock. Εκεί που ανταλλάσσουν μπαλιές, ο Φέντερερ φαίνεται ότι είναι έτοιμος να κερδίσει εύκολα τον πόντο κάνοντας ένα ανέβασμα στο φιλέ. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται στη συνέχεια, τι κάνει ο Σοκ. Τον σοκάρει προφανώς. Σωστό. Σοκαρίστηκε, ναι. Πάει την μπάλα στο φιλέ. Νομίζω ότι χτυπάει την μπάλα στο φιλέ και... Αυτό είπα και εγώ, δεν ξέρω. Χτυπάει την μπάλα στο φιλέ και... Αυτό νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, περίμενε λίγο να το σκεφτώ. Ή νομίζω ότι φεύγει η ρακέτα στον αέρα, δεν θυμάμαι. Δεν χτυπάει το μπαλάκι ποτέ, πέφτει το μπαλάκι. Το έχεις δει. Το είχα δει, αλλά δεν το θυμάμαι. Του φεύγει η ρακέτα από το χέρι. Όχι, δεν του φεύγει η ρακέτα από το χέρι. Χτυπάει, αλλά δεν πετυχαίνει την μπάλα. Γιατί πετυχαίνει. Δεν πετυχαίνει την μπαλά.
Όχι, γιατί την πέτυχε. Ωραία, εσύ τι λες. Ότι χτυπάει, ότι βρίσκει φιλέ. Εσύ τι λες. Ότι βρίσκει φιλέ. Καλή. Ωραία. Αποφάντη. Ακούω. Βρίσκει μπάλα στο φιλέ. Βρίσκει μπάλα στο φιλέ. Ωραία, για να δούμε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Κερδίζετε έναν πόντο. Προσπάθησε όντως να το σοκάρει ο Σοκ, γυρνώντας την πλάτη του και δείχνοντας τα οπίστια του. Και ο Φέντερ έχασε μια πολύ εύκολη μπαλιά για την κλάση του. Έτσι. Συγχαρητήρια. Ο πόντος πηγαίνει στην ομάδα Κέλλη, μειώνεται κι άλλο. Εβίνα, είστε έτοιμοι να δούμε το δικό σου στιγμιότυπο? Βεβαίως. Έτοιμοι. Για να δούμε πώς θα τα πάτε. Εδώ Λεμονή, το μαρκάρισμα του Ρότα και αποβολή. Είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 Νοεμβρίου του 1985. Για την ιστορία, κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 1-2. Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα αποβάλλεται από το διαιτητή Βαγγέλη Γιανακουδάκη έπειτα από αυτό το ψιλοδολοφονικό τάκλιν που είδαμε πάνω στον Τάκη Λεμονή και θέλω να μου πείτε τι γίνεται στη συνέχεια στην εξέλιξη αυτού του στιγμιοτύπου. Δεν ξέρουμε γίνει, κάτι. Είχε γίνει. Ξέρετε κάτι. Είχε γίνει. Όχι, πάει κάπου το μυαλό σου. Τον αποβάλλει. Τον απέβαλε. Μετά την αποβολή κάτι έγινε. Τι μπορεί να έγινε. Τι κάνουμε εμείς εμείς που στα ποδοσφαιρικά. Τον μήπως το φτύνει τίποτα. Πώς τον όχι δεν αποκλείεται. Αγκυκλωτσάει τον άλλον. Κάτι μάλλον του έκανε, ναι. Μήπως κάτι έκανε. Ναι. Τι να πούμε, τον κλώτσε. Ναι. Αυτόν που του έκανε το τάκλιν. Ναι, ναι. Παύλο, έτοιμο για ψυχοθεραπεία σε βλέπω. Τον φτύνει, τον κλωτσάει. Μήπως να ηρεμήσουμε λίγο. Έχεις μείνει στο ρόλο της άγριες μέλισσες. Λοιπόν, να πούμε αυτό, τον χτύπησε. Πρέπει να καταλήξετε, δεν έχω άλλο πρέπει χρόνο. Πρέπει να καταλήξουμε, ναι. Λοιπόν, Εβίνα. Θα πούμε ότι σηκώθηκε και τον. Του κάνει και ο ίδιος ένα τάκλιν. Τον κλώτσε, τέλος πάντων και ο ίδιος. Τον κλωτσάει. Ναι. Κάνει ένα τάκλιν στην αρχή δολοφονικό και τον ξανακλωτσάει. Για να δούμε. Παιδιά, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Τον συγχαίρει που τον απέβαλε. Οδυσσέα. Ήμουνα μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και το ήξερα, αλλά δυστυχώς δεν. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός 2-1 με δύο γκολ του Σαραβάκου, αν το λέει εκεί. Δεν το λέει εκεί όμως. Με εντυπωσίασε. Κανονικά θα έπρεπε να δώσω ένα πόντο. Έτσι, δεν έπρεπε, δώσε ρε φίλε. Γιατί άμα θες, εμείς δεν. Ο Κέλλη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την γενναιοδορία σου. Σημασία έχει ότι έχετε μειώσει απειλητικά, γιατί το σκορ είναι 16-14. Έχουμε χάσει την μπάλα, μου φαίνεται απόψε, και θα πρέπει να μας βοηθήσετε να την ξαναβρούμε. Σημαντικό, είναι κοινός γύρος. Παίζετε δηλαδή μία ομάδα εναντίον της άλλης. Κάτι που σημαίνει ότι Κέλλη, αν πάρετε αυτό το γύρο, ισοφαρίζετε πριν τον τελικό. Πάμε συγκεντρωμένα, θα δείτε ένα βίντεο με διάφορες σκηνές. Θα σας ζητήσω να μετρήσετε κάτι και η ομάδα που θα πέσει πιο κοντά κερδίζει 2 πόντους. Πρέπει να μετρήσετε στο βίντεο που θα δούμε τα άλματα. Συζητήστε το. Ο
Και η αρχηγή θα χρειαστεί να γράψετε μπροστά σας πόσα μετρήσατε. Πόσα άλματα μετρήσατε. Σίγουρα, εγώ είμαι σίγουρη ότι είναι 21. Εγώ μέτρησα και κάποια φόλου. Ναι, κάποια εκπομπή είχαμε αυτόχρονα. Ναι, και βγήκαν 24. Ναι, ναι, που είχαν παπα-παπα. Ποια παπα-παπα. Πόσο λες. 19. Δύο στο ένα, δύο στο άλλο. Δύο. Ναι, ναι, ναι. Στο ένα που ήταν κοντά κάτω από το καλάθι, σηκώνει το ένα, μετά και ο άλλος και ο άλλος. Ήταν τρία. Να βάλω 22. Όχι, ό,τι μέτρησες. 24. Δεν τη μέτρησες. Θα σας ζητήσω να καταλήξετε σιγά σιγά. Εμείς έχουμε καταλήξει. Γράφετε στο τάμπλετ τις απαντήσεις σας. Και για να δούμε ποια αρχηγός κάνει καλύτερα γράμματα αρχικά. Αυτό που είπες, κάνεις, μπράβο. Έτσι κι αλλιώς είναι πιο κοντά μου. Α, καλλιτεχνικότατο. Πολύ ωραίο. Τι ωραίο. Μπορεί να είναι λάθος, αλλά είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι. Αυτό είναι 24. Δεν το παρατηρείς αυτό που λες. Είμαστε έτοιμοι για να δούμε πόσα άλματα μετρήσατε. Απίστευτο. 24 και οι δύο ομάδες και με φοβερό γραφικό χαρακτήρα και οι δύο αρχηγοί. Αυτό πρέπει να πάρει. Συγγνώμη. Τουλάχιστον την καλλιγραφία. Ελαφρώς καλύτερο το διάρρη της Κέλλης, θα είμαι ειλικρινής. Και το 4, εγώ νομίζω. Εντάξει, το 4 αμφιλεγόμενο. Εντάξει, το δέχομαι. Κέλλη, στα γράμματα πήγαμε καλά. Πάμε να δούμε, να ξαναμετρήσουμε ουσιαστικά όλοι μαζί. Πέσατε πολύ κοντά και οι δύο, 26 άλματα, και επειδή ισοψηφείτε, αυτό σημαίνει ότι παίρνετε από 2 πόντους η κάθε ομάδα. Χωρίς αλλαγή λοιπόν στο σκορ, προχωράμε στον τελικό. Εβίνα 18, Κέλλη 16. Ξεκινάει ο γύρος που θα αναδείξει τον νικητή στο απόψινό μεγάλο παιχνίδι. Ένα λεπτό, εγώ θα κάνω 10 κοινές ερωτήσεις, ο ταχύτερος πατάει τον μπάζερ και απαντάει. Αν απαντήσει σωστά, κερδίζει έναν πόντο. Αν όμως κάνει λάθος, αφαιρείται ένας πόντος από αυτούς που ήδη έχει μαζέψει η ομάδα του. Ελευθερία, γούρλωσες επικίνδυνα. Στεναχωρέθηκες. Θέλω να φύγω, μπορώ. Όχι, χρειάζεται απλώς να είσαι θετική για την ομάδα σου. Πολύ θετική. Είστε έτοιμοι. Βέβαια. Ο Οδυσσέας είναι έτοιμος από την αρχή του παιχνιδιού. Έχει πατήσει ήδη το μπάζερ. Λοιπόν, ο χρόνος μετράει από τώρα. Ποιος Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής εκτός από τους Καραγκούνι, Ζαγοράκη, Κατσουράνη, το Ρωσίδη έχει συμπληρώσει 100 συμμετοχές στην εθνική, Βαλάντι. Μπασινάς. Σωστό. Ποιος ήταν ο αντίπαλος του Ρώσου σκακιστή Ανατόλη Καρπόφ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος τον Σεπτέμβρη του 1984, Παύλο. Κασπάροφ. Σωστό. Πώς λέγεται ο βοηθός προπονητή και διερμηνέας που είχε Ότο Ρεχάγκελ στην εθνική. Οδυσσέα. Το Παλίδη. Σωστό. Ποιος Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη έχει συλληφθεί με την κατηγορία της συμμετοχής σε διακίνηση ναρκωτικών. Σας παρακαλώ, Άρης είναι. Ο Κόκε. Ποιος ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αποφάσισε να πληρώνει το μισθό της μασκότ ώστε να συνεχίσει να είναι δίπλα στο κλαμπ. Ο Μεσούτο Ζιλ. Σε ποιο άθλημα ήταν κάτοχος πανελληνίων ρεκόρ και μέλος εθνικής ομάδας ο σκηνοθέτης Άρης Μπαφαλούκας. Οδυσσέα. Νόμιζα ο Μεσούτο Ζιλ, τι, σε ποιο ήταν ο Μπαφαλούκας. Ναι. Μέλος εθνικής ομάδας ο σκηνοθέτης Άρης Μπαφαλούκας. Το Πόλο. Παραλίγο στην κολύμβηση ήταν. Ε. Δυστυχώς αφαιρείται ένας πόντος, αλλά Οδυσσέα μικρή σημασία έχει καθώς η ομάδα της Εβίνας κερδίζει με 20-16. Εβίνα, συγχαρητήρια. Ξεκινάει νέο σερί. Νέο σερί από νίκες.
από το μεγάλο παιχνίδι αρχής γενομένης. Ήταν φοβερή ομάδα, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ναι, τα πήγαμε καλά, νομίζω. Βαλάντι. Ναι, νομίζω ήταν εξαιρετική μάχη. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε στο μέλλον. Κάνετε φοβερή τριάδα. Παύλο, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ. Κέλλη, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Θα το δεχτώ. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ φωτεινή ομάδα αρχικά. Ναι, ναι, α, το φωτεινό ήταν. Δώσατε χρώμα. Τώρα ξεκινάνε, ξέρεις, οι ωρεοποιήσεις, Οδυσσέα. Ναι, ναι. Ξέρω, καλά τα έπες, φορούσες και ωραία ρούχα. Ποιος ήταν ο σκηνογράφος, ξέρεις. Και εξαιρετική ηθοποιία, εξαιρετική κολυμβήτρια. Φοβερά πετυχημένοι άνθρωποι, χαμογελαστοί. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Φωτεινοί άνθρωποι. Άλλωστε, όποιος χάνει στο μεγάλο παιχνίδι, ξέρετε που κερδίζει. Όχι. Πού, στο μικρό. Στην αγάπη. Θα πει τώρα στην αγάπη, θα γελάει ο κόσμος. Δεν υπάρχει τώρα κάτι να πω. Απλά προσπάθησα να το ωρεοποιήσω. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Ναι, είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, παιδιά. Το απόλαυσα πραγματικά. Μικρή σημασία έχει να πούμε στο παιδί του Οδυσσέα το ποιος κέρδισε και ποιος έχασε το μεγάλο παιχνίδι. Παίζουμε για έναν πολύ καλό σκοπό και αυτό είναι που μετράει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.